τον κύριο Καπράλο και δημόσια να τον ευχαριστήσω για τη στήριξη η οποία παρέχεται και σε μένα προσωπικά. Μέσα από την προγραμματική σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Επενδύοντας, γιατί πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση της τάξης των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση των τατάν, των ορόφων και της περίφραξης του ΟΑΚΑ μέσα από το προγραμματικό εκτελεστέων έργων της. Για τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και για μένα προσωπικά, η στήριξη του αθλητισμού αποτελεί μια συνειδητή επιλογή και μια συνειδητική πολιτική επιλογή με υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα μας. Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, διαθέτουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση και την εξοχή δημιουργία μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου. Σας συγχαίρω που υπογράφετε αυτό. Χαίρομαι που άκουσα και τον Περιφερειάρχη ότι και τώρα που ολοκληρώθηκε και η μελέτη ότι θα ξεκινήσουν πολύ γρήγορα τα έργα, θα βρεθούμε πολύ σύντομα ώστε να προχωρήσει και το κολυμπητήριο του Ζαπίου που είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδιά μας και πολλών από εδώ πέρα γιατί όλοι έχουμε ετοιμαστεί εκεί πέρα. Το έργο, όπως προέκυψε από τη μελέτη που συνέταξαν οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΑΚΑ, τους οποίους ευχαριστούμε, έχει ως εξής. Πρώτα απ' όλα, αντικατάσταση του συνόλου των συνθετικών ελαστικών ταπίτων ταρτάν του ΟΑΚΑ, κεντρικό στίβος, K1, K2 και προπονητήριο του ΣΕΓΑΣ, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Στεγανοποίηση της τροφής του κλειστού κολυμπητηρίου, συνολικής επιφάνειας 5.000 τετραγωνικών μέτρων, αντικατάσταση τμήματων περίφραξης του ΟΑΚΑ. Οι επεμβάσεις προβλέπονται κατόπιν διαπίστωσης φθορών και δυσλειτουργιών σε τμήματα της περίφραξης του ΟΑΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων θυρών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 5.847.000 ευρώ και που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 38 μήνες, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 24 μήνες, κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί. Με το έργο αυτό θα επιτευχθούν δύο σημαντικοί στόχοι. Πρώτον, το ΟΑΚΑ να βρεθεί ξανά ακόμη πιο κοντά στη μεγάλη δυναμική που είχε αναπτύξει το 2004. Με σύγχρονο προδιαγραφών ελαστικούς τάπητες και με λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θα παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια στην προπόνηση και στην καθημερινή χρήση από τους αθλητές αλλά και το κοινό. Το μεγάλο στοίχημα όπως που πρέπει να πετύχουμε είναι ο στίβος του ΟΑΚΑ να βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων κλασικού αθλητισμού και να συμβάλλει στο εθνικό μας εγχείρημα, εξωστρέφεια όλου του ελληνικού αθλητισμού. Ο ΣΕΓΑΣ, κύριε Υπουργέ, μπορεί να αναλάβει αφεαυτού τα έξοδα της συντήρησης και της λειτουργίας τους για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τη δέσμευση να τα παραδώσει στην κατάσταση που τα παρέλαβε στο τέλος του συμβολέου αυτής της χρονικής περίοδου που θα συμφωνήσουμε. Και κύριε Υπουργέ, είμαστε έτοιμοι από πλευρά ΣΕΓΑΣ να υπογράψουμε παρόμοια σύμβαση με αυτήν που ανακοινώσατε μόλις προχθές και αφορούσε σε ανώνυμη αθλητική εταιρεία. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες του στίβου, υποδομές ελάχιστες και θα πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε την προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων που συνεχίζουν και αγωνίζονται και μετά το 2004 είναι καθημερινά μέσα στο στάδιο, σε όλα τα στάδια, γιατί οι ανάγκες υπάρχουν όχι μόνο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Καφτατζόγλιο, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν, στα νησιά μας, όπου υπάρχει στίβος. Ωραία.